Κύριε Δελή, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Μπαρδούνια. Καλημέρα στον Πειραιά, στην Αττική, σε όλους όσους μας ακούνε. Να είστε καλά. Τι γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη? Δίνεται... Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα, έτσι. Είναι δύσκολα για τα πράγματα. Για δώστε μας μία εικόνα, εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Να σας πω ότι μας βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε μια εξόρμηση έξω από κέντρα υγείας. Ήμασταν στον Εύωσμο πριν από λίγη ώρα, τώρα είμαστε στους Αμπελόκηπους. Υπάρχει μια κίνηση ανθρώπων προς αυτές τις μονάδες υγείας, τις υποστελεχωμένες και αυτές δυστυχώς, προκειμένου να γίνουν τα rapid test. Είναι μια κατάσταση η οποία, όπως είπαμε και Μπαρδούνια, είναι δύσκολη, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι είναι διαχειρίσιμη, εφόσον βέβαια τηρηθούν ορισμένες προϋποθέσεις. Εξηγήστε μου κάτι, διάβασα σήμερα στο Ριζοσπάστη, έχει πρώτο θέμα, κόβουν άλλα 600 εκατομμύρια ευρώ από την υγεία. Εξηγήσω. Τι είναι αυτό, για να το δούμε. Είναι το συνολικό ποσό, να απαντήσω σε αυτό καταρχήν, είναι το συνολικό ποσό με βάση τον προϋπολογισμό, συγκρίνοντας τον προϋπολογισμό για την υγεία του 19 με την υγεία του 20. Τα προϋπολογισμένα ποσά για του 20 με του 21, τα προϋπολογισμένα ποσά για την υγεία που θα δοθούν το 2021 είναι κατά 572 εκατομμύρια λιγότερα, αυτά είναι, σε σχέση με τη φετινή χρονιά. Φαίνεται να αυξάνουν κατά 70 εκατομμύρια, ψίχουλα είναι αυτά για τα νοσοκομεία, σκεφτείτε πόσα νοσοκομεία έχει η χώρα μας, την ίδια στιγμή που μειώνουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, για τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά ιατρία, όλα αυτά τα παλιά, τα αγροτικά, τα μειώνουν κατά 100 εκατομμύρια. Το συνολικό, τέλος πάντων, το συνολικό άθροισμα των ποσών, η συνολική σύγκριση των ποσών είναι κατά 572 εκατομμύρια, κατά 600 εκατομμύρια λιγότερα δυστυχώς, και αυτό δείχνει κάτι, δείχνει την κατεύθυνση της πολιτικής και επειδή, όπως μας λένε οι ειδικοί, μέχρι το καλοκαίρι τουλάχιστον, θα έχουμε να αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Πώς είναι δυνατόν να λέτε εσείς ότι καταγγέλλετε ότι μειώνονται κατά 600 εκατομμύρια υγεία στον προϋπολογισμό του 2021, όταν η κυβέρνηση βγαίνει και λέει ότι εγώ κάνω 7.000 προσλήψεις, αυξάνω τις ΜΕΘ και θα κάνω και άλλες κινήσεις για να ενισχύσω το ΕΣΥ. Γιατί αυτές οι προσλήψεις προφανώς είναι λεφτά, δεν πάρουν τσάντα οι άνθρωποι. Αυτές οι προσλήψεις όμως είναι προσλήψεις οι οποίες αντικαθιστούν τις προηγούμενες 7.000 απολύσεις. Μιλάμε για επικουρικό προσωπικό, των οποίων λήγουν οι συμβάσεις και έρχονται τώρα για τους 7.000 και ανανεώνονται. Συνεπώς δεν προστίθεται κανείς επιπλέον αυτών που εργάζονταν. Συνεπώς δεν προκύπτει κάποιο επιπλέον ποσό από τον προϋπολογισμό. Βεβαίως. Όσο για τις ΜΕΘ, αυτές όσες γίνανε, εμείς να αναγνωρίσουμε, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα ότι έγιναν ορισμένες, είναι πολύ πολύ λιγότερες από τις ανάγκες. Αυτό φαίνεται τώρα, που με το δεύτερο κύμα της πανδημίας ήδη έχουν φρακάρει, έχουν καλυφθεί κατά στο 100% σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και κατά 90% σε ό,τι αφορά την Αττική, από όσο γνωρίζουμε. Φανταστείτε δηλαδή τι έχει να γίνει στο τρίτο κύμα, για το οποίο οι επιστήμονες ήδη κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Συνολικά, κύριε Μπαρδούνια, και μέσα από τα ποσά αυτά που δίνονται, που δεν δίνονται μάλλον για την υγεία, μπορεί να κατανοήσει κανείς και την κατεύθυνση της κυβερνητικής πολιτικής, τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται το πρόβλημα αυτό. Γιατί ξέρετε, δεν μπορεί να βγαίνει ο υπουργός τύπου, ο κύριος Πέτσας, και να μιλάει για πόλεμο. Όταν έχεις πόλεμο, όλοι γνωρίζουμε ότι στον πόλεμο χρειάζεται να έχεις στρατό. Άρα χρειάζεται να έχεις όλο το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Χρειάζονται προσλήψεις εδώ και τώρα. Είναι δραματική η κατάσταση, ειδικά στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Χρειάζεσαι μέσα, χρειάζεσαι δηλαδή μονάδες εντοτικής θεραπείας, χρειάζεσαι και άλλες κλίνες, γιατί υπάρχουν και ταυτόχρονα και άλλες αρρώστιες. Οι άνθρωποι δεν σταμάτησαν να αρρωσταίνουν από άλλες αιτίες. Και βεβαίως χρειάζεται, πάνω απ' όλα, κύριε Μπαρδούνια, αυτό που λέει το κόμμα μας από την πρώτη στιγμή, χρειάζεται επίταξη του συνόλου του ιδιωτικού τομέα και των μονάδων που έχει και των κτηρίων και του κτηριακού εξοπλισμού. Εδώ όμως υπάρχει ένας αντίλογος, αν με επιτρέπετε. Βεβαίως. Λέει η κυβέρνηση να επιτάξω τις ιδιωτικές κλινικές, τις κλίνες όλες. Αν δεν τις χρειάζομαι, για ποιο λόγο να πληρώνω? Θα επιτάξω τόσες όσες χρειάζομαι. Μα δεν κάνει ούτε αυτό. Καταρχήν δεν μιλάει για επίταξη ούτε η κυβέρνηση ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ότι αυτό που κάνει η κυβέρνηση και το ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή δεν είναι επίταξη, είναι επιδότηση, είναι ενοικίαση, είναι αγορά υπηρεσιών. Επιπληρωμή. Επίταξη σημαίνει, κύριε Μπαρδούνη, αυτό γνωρίζει ο κόσμος. Επίταξη σημαίνει ότι σε τέτοιες συνθήκες δύσκολες, πολεμικές συνθήκες,
τίθενται όλα υπό τον έλεγχο του δημοσίου, το οποίο αναλαμβάνει τη λειτουργία όλων αυτών των μονάδων υγείας, αναλαμβάνει τέλος πάντων τη διαχείριση σε κάθε περίπτωση του συνολικού ζητήματος της πανδημίας, έχοντας όλα τα εργαλεία και τα δημόσια και χωρίς καμία αποζημίωση, εννοείται. Διαφορετικά δεν μιλάμε για επίταξη. Αυτό αν δεν γίνει τώρα, για παράδειγμα στη Θεσσαλονίκη, είναι παραπάνω από οφθαλμοφανές ότι δεν αρκούν αυτές οι δύο κλινικές οι οποίες το επιτάχθηκαν, το δικό μου βάλτε το σε πολλά εισαγωγικά. Χρειάζεται όμως και κάτι ακόμα να γίνει, κύριε Παρδούνια. Έχουν κλείσει αρκετά νοσοκομεία στη χώρα μας πριν από μερικά χρόνια, 6-7, όχι πολλά. Ένα από αυτά ήταν και το Λιμωδόν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ανοίξει τώρα, είναι έτοιμο να ανοίξει, μπορεί να ανοίξει, αρκεί να στελεχωθεί, είναι εξοπλισμένο, είναι έτοιμο να λειτουργήσει το Λιμωδόν, δηλαδή το νοσοκομείο, το κατεξοχήν αρμόδιο για να αντιμετωπίσει τέτοια λοιμώδη νοσήματα όπως ο κορονοϊός. Και βεβαίως, κύριε Παρδούνια, νομίζουμε, επειδή έχει ξεκινήσει και από το πρωί και τις τελευταίες μέρες μια συζήτηση, αυτά όλα θα πρέπει να τα διεκδικήσει ο λαός. Και η μέρα της διεκδίκησης είναι η ερχόμενη Πέμπτη. Είναι στις 26 του μήνα, είναι που αυτή η απεργία θα πρέπει να αγκαλιάσει όλο τον πληθυσμό της χώρας, να σταματήσει, να κοπεί ο βήθας οποιοδήποτε επιδιώκει να σπείρει τον κοινωνικό αυτοματισμό ανάμεσα στους εργαζόμενους, γιατί αυτή η απεργία γίνεται για την προστασία της υγείας. Απεργία σημαίνει και απεργιακή συγκέντρωση, φαντάζομαι, πορεία. Ναι, θα το δούνε τα συνδικάτα αυτό. Θα το δούνε τα σωματεία. Έχουν δείξει την υπευθυνότητα. Εδώ όμως, προφανώς δεν διαφωνώ. Μου δίνεται όμως μια καλή πάσα να πάω στο επόμενο θέμα, που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έχουμε λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση που ζητάει μέσω της κρατικής ασφάλειας να κληθούν τρεις πολιτικοί αρχηγοί και να διερευνηθεί εάν έχουν παραβεί. Αν έχουν διαπράξει παραβάσεις και αδικήματα. Για να το δούμε αυτό. Επισήμως λέει η κυβέρνηση ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε. Ο νόμος είναι ο ίδιος για όλους. Άρα, είτε είναι ο κύριος Μπαρδούνιας, είτε ο κύριος Δελής, είτε ο κύριος Κουτσούμπας, είτε ο κύριος Τσίπρας, είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν τον νόμο. Όποιος του παραβαίνει, θα βρει απέναντί του δικαιοσύνη. Καταρχήν, για αυτόν τον νόμο, να πούμε ότι δεν ήταν νόμος ακριβώς με την νομική έννοια του όρου. Ήταν μια απόφαση του αρχηγού της αστυνομίας, μια υπουργική απόφαση. Έχει βεβαίως νομική ισχύ, αλλά νόμο δεν το λες. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι και αυτό το περιστατικό και αυτό το γεγονός που προκλήθηκε κάτω από πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, μέσα από μια αμυνητήρια αναφορά, νομίζω, ενός ακροδεξιού. Όπως είναι πρόεδρος του κόμματος Νέα Δεξιά. Ναι. Σύμφωνοι. Νομίζω ότι αποδεικνύει η κυβέρνηση ότι θέλει να το πάει ακόμα παραπέρα. Ο αυταρχισμός, αν θέλετε, η επίδειξη πυγμής και δύναμης με την επίκληση της ισότητας απέναντι στον νόμο συνεχίζεται. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι της και τι θέλει να πετύχει με όλο αυτό. Το βέβαιο είναι ότι σε ό,τι μας αφορά, δεν μπορούμε να μιλήσουμε βέβαια για τα άλλα κόμματα. Και θα έλεγα ότι είναι και υπερβολική αυτή η αντιμετώπιση του κύριου Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δεν έκανε και τίποτα το ιδιαίτερο ο άνθρωπος, ίσα-ίσα πειθάρχησε και υπάκουσε στην σχετική υπουργική απόφαση. Σε αντίθεση βέβαια με... Αυτή όμως η όλη διαδικασία, όταν θα ολοκληρωθεί ο φάκελος, θα πάει στη Βουλή, διότι πρόκειται για αυτή είναι η διαδικασία. Εδώ θα πρέπει να δούμε και τι στάσεις θα κρατήσουν τα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το κίνημα αλλαγής. Ας δούμε αυτοί που δεν συμμετέχουν. Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να προεξοφλήσω τη στάση αυτών των κομμάτων. Σε ό,τι μας αφορά όμως, μπορούμε να πούμε ότι σε ΚΚΕ δεν θα υποχωρήσουμε και δεν θα απεμπολίσουμε το δικαίωμά μας να διεκδικούμε και να αγωνιζόμαστε κάτω από όλες τις συνθήκες και ειδικά κάτω από αυτές τις συνθήκες της πανδημίας, να το κάνουμε αυτό τηρώντας όλους τους υγειονομικούς κανόνες με πολύ μεγάλη σχολαστικότητα και προσοχή. Μάλιστα. Ένας βίλος ακροατής, κ. Δελή, μου λέει το εξής. Είπε ο βουλευτής του ΚΚΕ ότι είναι εξόρμηση και προωθούν τις θέσεις του κόμματός του. Δεν φοβούνται ότι ο κ. Χρυσοχοίδης που είναι στη Θεσσαλονίκη θα στείλει τα μάτια να τους συλλάβουν? Δεν ξέρω αν είναι ο κ. Χρυσοχοίδης στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε έξω από τα κέντρα υγείας. Μην φανταστείτε, είμαστε 4-5 άνθρωποι με τις αποστάσεις εδώ, με όλα όσα πρέπει, με τις μάσκες, με τα γάντια, τηρώντας υποδειγματικά τους υγειονομικούς κανόνες, προκειμένου ακριβώς να επικοινωνήσουμε το μήνυμα
το βασικό μήνυμα του κόμματός μας όλη αυτή την περίοδο, ότι και κάτω από τις μάσκες και έχουμε και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε τη φωνή μας ακόμα πιο δυνατά και να διεκδικήσουμε. Δεν μπορεί η εργατική τάξη, δεν μπορούν οι εργαζόμενοι να πάνε σαν τα πρόβατα επισφαγή, κύριε Μπαρδούνια. Γιατί αυτό ετοιμάζει η κυβέρνηση και με τα νέα νομοσχέδια που έρχονται, όχι μόνο με τον προϋπολογισμό που μειώνει όλες τις κοινωνικές δαπάνες, αλλά και με τα νέα εργασιακά νομοσχέδια που μας φέρνουν που καταργούν το 8ωρο και φέρνουν το 10ωρο, που παρεμποδίζουν τη συνδικαλιστική δράση, περιορίζουν ακόμα περισσότερο την κυριακάτικη αργία. Είναι συνολική η επίθεση που δεχόμαστε, και την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ζητά αυτοσυγκράτηση από τον κόσμο, αυτοσυγκράτηση από το λαό, αυτή εντείνει τη μηχανή παραγωγής νομοθετικού έργου στη Βουλή, περνώντας το ένα μετά το άλλο τέτοια αντεργατικά νομοθετία. Τις προτάσεις Πισαρίδη, θέλω και εδώ είναι και οι προτάσεις Πισαρίδη. Νομίζω ότι είναι σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης. Νομίζω ότι συμπυκνώνει εκεί όλες τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομήλων, του ελληνικού κεφαλαίου, της ελληνικής αστικής τάξης, έτσι ώστε η εργασία, η ανθρώπινη εργασία να γίνει ακόμα πιο φθηνή και βεβαίως να δοθεί ένα συντριπτικό χτύπημα στο ασφαλιστικό σύστημα μέσα από την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού συστήματος ως επιχειρηματικό πεδίο. Δηλαδή οι εργαζόμενοι να πληρώνουν, να ξέρουν τι θα πληρώνουν, αλλά ποτέ να μην ξέρουν τι θα πάρουν μέσα από την λεγόμενη κεφαλαιοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Λοιπόν, κύριε Δελή, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.